Καλησπέρα ξανά στους φίλους του καναλιού. Όσοι είσαστε πιστοί στρατιώτες, θα ξέρετε ότι υπάρχει μια λίστα με συγκεκριμένα βίντεο που απευθύνονται στους αρχάριους φίλους που ξεκινάνε ή θέλουν να ξεκινήσουν το υπέροχο αυτό χόμπι και είναι εξειδικευμένο ώστε να βοηθήσουν σε διάφορα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει κάποιος όταν ξεκινάει. Προβλήματα, παύλα, απορίες. Ένα κενό που είχαμε ήταν με τη ζώνη βαρών, πώς να σετάρουμε, πώς να τη φτιάξουμε, ποια είναι η χρησιμότητά της, πώς την εφαρμόζουμε κτλ. Τι υλικά υπάρχουν στην αγορά. Και αυτό το βίντεο ήρθε να καλύψει αυτό εδώ ακριβώς το κενό. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τη ζώνη των βαρών. Οι ζώνες των βαρών που υπάρχουν στην αγορά είναι 3-4 διαφορετικοί τύποι. Υπάρχει ο ένας τύπος ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά στην αυτόνομη και είναι ένας ημάντας. Αυτός δεν μας ενδιαφέρει καθόλου και αν σας τον δώσουν μην τον αγοράσετε. Εμείς θέλουμε ελαστικές ζώνες βαρών, να είναι είτε από λάστιχο είτε από σιλικόνη. Και ο λόγος είναι έτσι ώστε να τις φύγουμε στη ζώνη μας και να εφαρμόζουν και κατά τη διάρκεια της ανάδυσης και της κατάδυσης να μην χρειάζεται συνέχεια να φιξάρουμε τη ζώνη πάνω μας. Το πάχος τώρα του υλικού κυμαίνεται από 3, 4 έως 5 χιλιοστά. Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με το πόσα κιλά θα βάλουμε απάνω στη ζώνη. Κάποιος που είναι σαν και εμένα εύσωμος, που εγώ χρησιμοποιώ αρκετά κιλά στη ζώνη μου, θα χρειαστώ μια ζώνη 4-5 χιλιοστών, καλύτερα 5 χιλιοστών. Κάποιος που είναι πιο αδύνατος και θα χρειαστεί λιγότερα κιλά, θα χρησιμοποιήσει μια ζώνη 3 χιλιοστών. Η χρυσή τομή είναι μια ζώνη 4 χιλιοστών, όπως αυτή εδώ που κρατάω στα χέρια μου. Μπορείτε να δείτε λίγο τη διαφορά σε σύγκριση με μια ζώνη 5 χιλιοστών, είναι λίγο πιο διαφορετική, πιο λεπτή. Και υπάρχουν και σε διάφορα σχέδια και χρωματισμούς, άσπρη όπως αυτή, μαύρη ή διάφορες παραλλαγές. Και διάφορες εταιρείες φυσικά. Κάτι άλλο που τις διαχωρίζει είναι η πόρπη. Αυτή εδώ είναι τύπου μασαλίας όπως λέγεται και αυτή είναι η απλή πλαστική συνήθως πόρπη. Έχει και σε μεταλλικές, αλλά η πλειονότητα είναι πλαστικές. Ποιες οι διαφορές τους. Αυτή εδώ ασφαλίζει όπως το αεροπλάνα η ζώνη ασφαλείας. Μπαίνει μέσα το άλλο άκρο και σε οποιοδήποτε θέλουμε μήκος το κλείνουμε και ασφάλισε. Ανάποδα απασφαλίζει. Έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχει τρύπες όπως η μασαλίας, οπότε είναι πιο συμπαγές το ελαστικό και μπορούμε να το ρυθμίσουμε ακριβώς σε όποιο μήκος χρειάζεται ώστε να σφίξει πάνω μας καλά. Το μειονέκτημά της είναι ότι σε περίπτωση που θέλουμε να την απελευθερώσουμε μπορεί λίγο εδώ να έχει γυρίσει λίγο, να μπλέξει κάπως. Αλλά όχι τίποτα το τραγικό, μην φανταστείτε. Η ζώνη μασαλίας, τύπου μασαλίας όπως βλέπετε, έχει μια πόρτη όπως οι απλές ζώνες της καθημερινότητας με την ιδιαιτερότητα ότι το καρφί θα έλεγα στέγεται πιο όρθιο. Οπότε ασφαλίζει, όταν θέλουμε να την απασφαλίσουμε με τον μπαμ έχει αμέσως σηκωθεί και περνάει και απασφαλίζει. Το μειονέκτημά της είναι ότι έχει τρύπες και κάποια στιγμή θα φθαρεί εδώ στις τρύπες, ιδίως αν φορτώνουμε πολλά κιλά στη ζώνη. Ούτως ή άλλως οι ζώνες είναι ένα υλικό το οποίο στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μας κρατήσει 2-3 χρόνια. Έχει τύχει και εγώ να κρατήσω ζώνη 5 χρόνια, αλλά θα φθαρούνε όπως θα τις βάζουμε και θα διπλώνουν, θα τσακίζουν, κάποια στιγμή θα κόψουν. Άλλες γρηγορότερα, άλλες πιο αργά. Οπότε είναι ένα υλικό που ξέρουμε εξ αρχής ότι δεν θα μας κρατήσει μια ζωή. Και πρέπει να έχουμε το νου μας για να εντοπίζουμε τυχόν φθορές ώστε να μην μας συμβεί το απρόοπτο στη μέση κάποιου ψαρέματος και χάσουμε και τα βαρύδια μας σε κάποιο μεγάλο βάθος και δεν μπορούμε να τα ανακτήσουμε ούτε εμείς ούτε το ζευγάρι μας και καταστρέψουμε και το ψάρεμά μας. Οπότε ένας συχνός έλεγχος ώστε να διαπιστώσουμε τυχόν φθορές και να αντικαταστήσουμε γρήγορα μια ζώνη προλαμβάνοντας κάτι όπως να χάσουν τα βαρύδια μας ή να μας καταστρέψει το ψάρεμα. Εδώ βλέπουμε πως έχω τοποθετήσει τα βαρύδια στη ζώνη μου.
Εγώ, όπως σας είπα, χρειάζομαι αρκετά κιλά, οπότε χρησιμοποιώ δίκυλα βαρύδια αντί για μονόκυλα. Καλό είναι να τα πλώνουμε όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να μην εφαρμόζουμε πολλή πίεση σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματός μας. Εάν χρειάζεστε λίγα κιλά, καλό είναι να βάζετε μονόκυλα και να τα πλώνετε πιο πολύ. Επίσης, εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ αποσπόμενα βαρύδια για να ρυθμίζω το βάθος μου, την πλευστότητά μου, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι, όταν χρειάζεται, τα αφαιρώ αντιδιαμετρικά. Δεν βγάζω αυτά τα δύο, να αφήσω αυτά τα δύο, γιατί όταν χαλαρώνω θα γίνω δεξιά. Αφαιρώ το ένα από εδώ, από εδώ, από εδώ. Το μαχαίρι το τοποθετώ περίπου στο ύψος του νεφρού μου, από το δεξί μου χέρι που είναι το δυνατό. Ορισμένοι προτείνουν να το έχουμε στη μέση, ώστε να μπορούμε να το φτάσουμε και με τα δύο χέρια. Έχει και αυτό τη λογική του. Εγώ προτιμώ άμεσα με το καλό μου χέρι να μπορώ να το πιάσω. Εδώ βλέπουμε ένα σημαδούρι που έχω. Το έχω βάλει από την αριστερή πλευρά, γιατί σαν δεξιόχειρα κρατάω το όπλο με το δεξί. Οπότε, αν χρειαστεί να μαρκάρω ένα σημείο, θα το κάνω με το αριστερό μου χέρι να μπορώ να το απελευθερώσω. Οπότε, τι κάνουμε, βάζουμε τα βαρύδια και φοράμε τη ζώνη, ώστε να βλέπουμε ότι είναι στα σωστά σημεία και η ζώνη είναι ισορροπημένη. Τα φέρνουμε λίγο δεξιά-αριστερά και έχουμε στήσει τη ζώνη μας όμορφα και ωραία. Καλό θα είναι να, αν έχουμε κάποιο βαρύδι με κρυκάκι, ώστε να μπορούμε να δένουμε τη σημαδούρα μας για την πορεία. Εγώ έχω σχοινάκια εδώ στα αποσπόμενα, οπότε το κάνω εδώ πέρα αν χρειαστεί. Κρεμάω ένα αποσπόμενο και το βάζω πάνω μου ή τον κρύκο εδώ. Αυτό είναι λίγο πολύ το concept. Απλά θέλει προσοχή, ώστε να είναι ισορροπημένη η ζώνη μας και για να μην μας βγαίνει δεξιά-αριστερά την ώρα που χαλαρώνουμε ή την ώρα που μπαίνουμε σε αρνητική πλευστότητα. Λοιπόν, τη ζώνη τη φοράμε, τη σφίγγουμε. Τώρα μου έπιασε την μπλούζα, δεν πειράζει. Και την κατεβάζουμε χαμηλά στους γοφούς μας, εδώ στο κόκαλο της λεκάνης και χαμηλά στη μέση, ώστε να μην επιβαρύνουμε τη μέση μας. Η ελαστική ζώνη, εάν τη σφίξουμε σωστά στο σημείο που πρέπει, κατά τη διάρκεια της κατάδυσής μας δεν πρέπει να ανεβαίνει πάνω. Εάν ανεβαίνει πάνω, δεν την έχουμε σφίξει καλά, δεν την έχουμε προσαρμόσει καλά. Εάν ανεβαίνει πάνω, είναι κακό για πολλές περιπτώσεις. Η πρώτη είναι ότι κατά τη διάρκεια που θα προσπαθήσουμε να αναδυθούμε θα μας επιβαρύνει, δεν θα μπορούμε να σηκώσουμε το σώμα μας. Και η δεύτερη είναι όπως ανεβαίνουμε και διωγγώνεται ξανά το στήθος μας, θα σφίξει το στήθος μας η ζώνη. Οπότε αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε να είναι εδώ χαμηλά, ώστε να μην επηρεάζει καθόλου την αναπνοή μας και καθόλου τη φάση της διάρκειας της κατάδυσης και της ανάδυσης.